Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 παρα 10 και όπως σας είπα και στην αρχή έχουμε μαζί μας την Διευθύντρια του Συλλόγου Νέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ της Επαρχίας Θήβας, την κυρία Αθηνά Ράικου. Κυρία Ράικου, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Θήβα. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, η υποχρέωσή μας. Να διορθώσω κάτι, γιατί να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν είμαι διευθύντρια. Απλά έχουμε το σωματείο, το σύλλογο, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Α, πολύ ωραία, τότε είναι λάθος δικό μου. Γιατί διευθύντρια θα λένε ότι παίρνω και χρήματα, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Ναι, καλά, αυτά είναι γνωστά, ότι δεν παίρνετε χρήματα σε όλο τον κόσμο. Απέναντίας, ο αγώνας σας είναι τεράστιος και είναι ενδιατελής για αυτό το έργο. Το οποίο έργο αυτό έχετε πρώτα εσείς από όλους την χαρά, και συνέχεια εμείς βέβαια, την χαρά ότι αύριο στις 11 το πρωί θα γίνει τα εγγένεια της αποπεράτωσης. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Αύριο έχουμε στείλει προσκλήσεις, έχουμε ανακοινώσει. Είναι ένα έργο το οποίο είναι έργο ζωής, είναι έργο της πόλης μας, του τόπου μας, για τα άτομα με αναπηρία, με νοητική στέρηση, κυρίως που δεν μπορούν να επιβιώσουν από μόνα τους. Και ήταν ένας στόχος, αν θέλει, της ζωής μας, και αυτός ο αγώνας δικαιώνεται. Αύριο παίρνει σάρκα και οστά. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμο να λειτουργήσει, κυρία Ράικου, για τα παιδιά. Είναι έτοιμο ως προς τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Γιατί η άδεια μας πρώτα πάει η μελέτη όλη στο Υπουργείο, τότε στο Υπουργείο Υγείας, στις τεχνικές υπηρεσίες, τώρα πάει, είναι το εργασίας. Και εγκρίνεται από εκεί και μετά πάει στην Πολοδομία. Απλά, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε και πάρει και την έγκριση λειτουργίας, όπου εκεί θα μπουν προσωπικό ειδικό, το οποίο θα δουλέψει με τα παιδιά. Δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου το κέντρο αυτό, το καινούργιο κέντρο... Πιστεύουμε το Σεπτέμβριο, όχι πιστεύουμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει, κάνουμε τα χαρτιά μας, γιατί χρειάζεται μια ολόκληρη γραφειοκρατία. Ναι. Στην Ελλάδα μας τρώει η γραφειοκρατία και όχι η ουσία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τα χαρτιά μας και τα ετοιμάζουμε, οπότε είναι θέμα από το Υπουργείο, προκειμένου και από την ανάλογη Διεύθυνση Υγείας και Αλληλεγγύης εδώ της Περιφέρειας. Οπότε θέλω να καλώς εχόντως τα πραγματικά, το Σεπτέμβριο ξεκινάμε κανονικά. Μάλιστα. Πρόκειται για ένα έργο που βασίστηκε αποκλειστικά στον εθελοντισμό, από ό,τι ξέρουμε, κυρία Ράικου. Ο εθελοντισμός δεν θα πάψει ποτέ για μας. Αυτό το είναι ένα κέντρο διημέρευσης, οι προδιαγραφές είναι κέντρο διημέρευσης ή ημερήσιας φροντίδας. Mm. Αυτό είναι ένα μικρό πρώτο κομμάτι, πρώτο κτίριο, που σαφώς η αρχή, λέει καμιά φορά, είναι το ίμιση του παντός. Mm-hmm. Θα συνεχιστεί αυτό το έργο για άλλα 800 τετραγωνικά, όπου εκεί θα γίνει και προστατευόμενα εργαστήρια, γιατί τα παιδιά δεν είναι όλα στο ίδιο επίπεδο, άλλα θα δουλεύουν σε κάποιο προστατευόμενο εργαστήριο και άλλα θα είναι στην εργοθεραπεία τους. Όλα αυτά χρειάζονται, εντάξει, σημασία έχει ότι έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ένα κομμάτι. Ήταν στόχος να μην κλείνονται τα παιδιά μέσα. Είναι το σχολείο, άλλα τα λένε σχολείο, είναι το εργοστάσιο, είναι το σεμινάριο, είναι η καφετέρια τους, είναι το σημείο αναφοράς τους. Κρατάνε την παρέα τους ζωντανή. Και θέλω να πω ότι δεν είναι ένα έργο το οποίο θα το πάρει το δικό μου παιδί ή εγώ. Από εδώ είμαστε όλοι περαστικοί από τούτη τη ζωή. Το έργο θα μείνει. Το έργο είναι της κοινωνίας μας. Γι' αυτό δεν είναι, θα πείτε ότι είναι υποχρέωση μόνο δικιά μας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μόνο δικιά μας. Είναι όλης της κοινωνίας. Γιατί σήμερα ούτε εγώ περίμενα τι θα μου συμβεί στη ζωή μου με το παιδί μου. Ούτε κανείς ξέρει τι του ξημερώνει. Άρα είναι υποδομές οι οποίες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί στη στερεά Ελλάδα έχει μόνο η Λαμία και ξεκινήσαμε δεύτερη εμείς. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά παιδιά του Συλλόγου ΑΜΕΑ Άγια Νάργυρη, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό, έτσι. Επειδή σε όλη την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει, γιατί κανένας δεν αγωνίστηκε, κανένας δεν κοίταξε λίγο και αυτά τα παιδιά, mm-hmm. και έχουν μπει τα σωματεία, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων μέσα και έχουν στήσει ήδη αυτά τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, διημέρευσης, προστατευόμενα εργαστήρια, υποστηριζόμενη διαβίωση, και ο καθένας κοιτάει, γιατί όταν κάνεις μια
απογραφή και λες ότι έχω τόσα παιδιά, βάσει του νόμου χρειάζομαι τόσα τετραγωνικά, θέλω να φτιάξουμε τόσο κτίριο, οπότε δεν μπορείς να πάρεις και από άλλη περιοχή. Μάλιστα. Και ο στόχος μας, σιγά σιγά τώρα περιμένουμε και τα καινούργια προγράμματα του ΕΣΠΑ, που είναι υποστηριζόμενη διαβίωση, εκεί πάνω σε αυτό το οικόπεδο που ήδη μας είχε παραχωρήσει ο Δήμος, ο στόχος μας είναι να κάνουμε και την υποστηριζόμενη διαβίωση. Δηλαδή όταν φύγουμε από τη ζωή να έχουν να πάνε κάπου τα παιδιά, γιατί όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχουν ιδρύματα. Ναι. Σαφώς αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει, για τα κέντρα διημέρευσης δεν υπάρχουν χρήματα κρατικά ή από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Αυτό το κομμάτι έγινε με φιλανθρωπία. Να πούμε, έχουμε υποχρέωση, κυρία Ράικου, να πούμε ποιες συνέβαναν ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο. Ναι, συμβάνανε καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Διεθνή Ανθρωπιστική Οργάνωση των Νέων. Μας ευχαριστήκανε, μας σεβαστήκανε. Νομίζω ότι έγινε κάποια διακοπή και δεν ακούστηκε στον αέρα. Ξαναπείτε το πάλι λίγο, παρακαλώ. Ναι, ναι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ανθρωπιστική Οργάνωση των Lions του θέματος 117 Ελλάδας και Κύπρου, όπου μας βοηθήσανε, γιατί χωρίς χρήματα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχουν, δυστυχώς δεν υπάρχουν τώρα πλέον κρατικά κονδύλια ή από ΕΣΠΑ για να κάνουμε αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Μας βοηθήσανε πάρα πολύ, μας βοηθήσανε ευτυχώς που μας υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι μέσα από την πόλη μας, όπου το Σωματείο των Ηλεκτρολόγων, το Σωματείο των Υδραυλικών έχουν κάνει όλη την εγκατάσταση δωρεά. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλη, το Φάνη, ο οποίος μας έκανε δωρεά την εργασία του πυροσβεστικού συστήματος, που αρκετά μεροκάματα εκεί πέρα θυσιάσανε. Και κάποιοι, είτε 50 είτε 100 ευρώ από τα μαγαζιά τους, μας έκαναν κάποιες δωρεές. Το οφείλουμε πιο πολύ στην Ανθρωπιστική Οργάνωση των Lions. Εκείνοι είναι οι μεγάλοι χρηματοδότες. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Ράικου, από εδώ και στο εξής, ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες για το κέντρο? Οι μεγαλύτερες ανάγκες για το κέντρο μας επάνω είναι απλά να γίνει σωστή η επάντρωση μέσα με τα έπιπλα των παιδιών. Δηλαδή χρειάζονται ειδικές καρέκλες, κάποια τραπέζια. Σχεδόν εντάξει, έχουμε το λεωφορείο που μας έχουν κάνει δωρεά οι Lions. Έχουμε έτοιμο που μας έπαιρνε και μας κάνανε ένα-ένα κομμάτι δωρεά για τα μηχανήματα του γυμναστηρίου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς δεν πήραμε ποτέ χρήματα στα χέρια μας και δεν θέλουμε να πάρουμε χρήματα. Μας λέγανε τι θέλετε. Και εμείς λέμε θέλουμε αυτό, μπορείτε, τι χρήματα διαθέτετε, πάρτε μας αυτό. Και έτσι σιγά σιγά, δηλαδή έχουμε ολοκληρώσει αυτό που λέγεται κέντρο διημέρευσης των παιδιών. Όχι με χρήματα λοιπόν, και πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα, κομμάτι-κομμάτι στήθηκε αυτό το κέντρο. Αυτό ακριβώς. Προχθές είχαμε μια προσφορά, μια οικογένεια, η οικογένεια Μακρύ Γεωργίου, η μνήμη του παιδιού τους, οι οποίοι μας περνάνε τα στόρια στις παράθυρα, κάποια πράγματα που χρειαζόμαστε μέσα, μια τραπεζαρία και αυτά, μας τα κάνουν δώρο αυτοί οι άνθρωποι. Τους λέμε δεν θέλουμε εμείς χρήματα, μπορείτε να μας πάρετε αυτά. Μάλιστα. Και τα πήρανε. Ναι. Τώρα, κυρία Ράικου, να πούμε πάλι την ώρα των εγγενειών. Είναι στις 11 αύριο το πρωί, 29 Μαρτίου, Κυριακή, έτσι? Έτσι. Πείτε εσείς πού είναι στο Τάχη, στο δρόμο που πάει για Λουκουθή, μπροστά. Ναι, είναι στο Τάχη, στις τελευταίες εργατικές κατοικίες της επάνω που πάμε για Λουκουθή. Είναι του σταμάτη που λέμε οι αποθήκες, ακριβώς απέναντι το οικόπεδο, από το αριστερό μας χέρι. Είναι μετά στα το τελευταία σπίτια του Ταχείου, δηλαδή αριστερά. Αριστερά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε, φίλες και φίλοι, αύριο το πρωί στις 11 είναι τα εγγένεια της αποπεράτωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Διημέρευσης των ΑΜΕΑ, ατόμων με ειδικές ανάγκες του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγια Ανάργυρη Θήβας. Κυρία Ράικου, πριν κλείσουμε, πείτε μας έτσι ιστορικά δύο λόγια για τον σύλλογο αυτό, η Άγια Ανάργυρη. Πότε ξεκίνησε και σήμερα έφτασε εδώ και αύριο θα γίνουν τα εγγένεια αυτού του μεγάλου κέντρου εκεί που με πολύ κόπο και αγώνα στήθηκε. Έτσι. Το 90 ξεκίνησε το ειδικό δημοτικό σχολείο, το 93 ξεκίνησε το ειδικό νηπιαγωγείο, το 2004 ξεκινήσαμε το σχολείο στο Λουτουφί, το δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ΕΕΚ. Εκεί τα δύο σχολεία, η γάμα δηλαδή όπου μπαίνει το Υπουργείο Παιδείας μέσα είναι μέχρι το 23 ετών. Από εκεί και πέρα μετά πάνε τα παιδιά, υπάρχουν οι νόμοι που λένε, να λέμε πάντα τους νόμους, τα κέντρα ημερήσιας ή διημέρευσης φροντίδας των παιδιών και τα προστατευόμενα εργαστήρια. Και επίσης είναι αυτό που είπαμε, που στόχος μας είναι να αυξήσουμε αυτό το κτίριο, άρα 800 τετραγωνικά, και να κάνουμε και 4 σπίτια για να έχουν τα παιδιά να πάνε κάπου όταν φύγουμε από τη ζωή. Ο εθελοντισμός είναι πάντα σε αυτά τα παιδιά, να γνωρίζετε ότι ουδέποτε θα σταματήσει, γιατί χωρίς τον εθελοντισμό δεν μπορούν να σταθούν αυτές οι δομές. Είναι πολύ δάπανες, είναι πολύ έξοδες. Εμείς σαν γονείς σαφώς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και να αφήσουμε κάτι για να στηριχτούν αυτές οι υποδομές των παιδιών μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε και ένα άλλο κομμάτι, το ότι από τους δύο γονείς κατάφερε στη ζωή του να δουλεύει ο ένας, οπότε και υπάρχει δυσκολία και στο οικονομικό των ανθρώπων αυτών, να πεις ότι θα κάναμε κάτι από μόνοι μας να μπορούσαμε να στήσουμε και να έμενε ένα έργο, το οποίο το έργο θα είναι φυσικά όλη τη κοινωνία μας, αυτό που είπα και πριν. Μάλιστα. Θα πρέπει να μην το βλέπουμε ότι είναι υποχρέωση δική μας. Απλά αυτή τη στιγμή χτύπησε τη δικιά μας πόρτα, αύριο κανείς δεν ξέρει, εύχομαι να μην υπάρχουν. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα και να μην υπάρχει τίποτα, να πονάει κανείς. Μάλιστα. Ξέρετε μάλλον πόσα παιδιά έχουν την ανάγκη στήριξης αυτού του κέντρου και της ιδιαίτερης αυτής διδασκαλίας που γίνεται στο Λουτουφί στην Στίβας. Στο Λουτουφί. Πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή έχει η Θήβα με τέτοια προβλήματα, γύρω από τέτοια προβλήματα. Ναι, καταγεγραμμένα έχουμε 120 παιδιά, εκ των οποίων γύρω στα 65 παιδιά από την επαρχία Θήβας βρίσκονται στις δύο δομές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από εκεί και πέρα όμως, και πάλι σας είπα ότι είναι ένα μικρό κτίριο, αλλά είναι η αρχή. Η αρχή, είπαμε, είναι το ίμιση του παντός. Σαφώς θα πρέπει να υπάρξουν και καλύτερες προδιαγραφές για να μπορούμε να βγάλουμε και άλλα παιδιά που θέλουν παιδιά, που είναι οι γονείς και μεγάλοι πλέον, γιατί μεγαλώνουμε και εμείς, έτσι. Και τα παιδιά μας μεγαλώνουν, που θα θέλουν μεγαλύτερη φροντίδα. Αυτός είναι ο στόχος μας τώρα. Τελειώνοντας αυτό, λειτουργούμε αυτό με τα παιδιά, τα 15, και προχωράμε για τα άλλα παιδιά. Μάλιστα, και είναι σημαντικό, είναι σημαντική η βοήθεια από πλευράς της κοινωνίας, διότι όπως είπατε και εσείς, δεν υπάρχει κρατική μέρημνα για τέτοια ζητήματα. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί και άλλη μια φορά και θα το ξαναπώ πάλι. Δεν θα ήταν τίποτα, μπορούμε να κάνουμε έργα. Ξέρω ότι υπάρχει οικονομική κρίση, άλλος δεν έχει να φάει, δεν έχει να πάρει ένα κουτί γάλα. Αλλά υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι, εντάξει, και διασκεδάζουν και βρέγαινε και κάνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι προς Θεού. Αλλά είμαστε πόσες χιλιάδες κόσμος μέσα στην επαρχία Θήβας? Είμαστε 25-30 χιλιάδες? Ίσως και λίγο παραπάνω. Εγώ σου λέω 20. 10 ευρώ το χρόνο. Το χρόνο, όχι το μήνα, το χρόνο. Σκέφτεσαι τι έργο θα κάναμε? Ναι, βεβαίως, αλλά όπως... Είναι ακριβώς 4 καφέδες. Ξέρετε, ότι για ένα χρόνο δεν θα πιω 4 καφέδες. Κυρία Ράικου, ξέρετε, όταν η φωτιά είναι μακριά από το σπίτι του αλλού δεν ενδιαφέρεται. Έτσι. Καταλάβατε.
αυτά τα ζητήματα ευχόμαστε κάποια στιγμή να ευαισθητοποιήσουν όλο και, όλο και περισσότερους ανθρώπους, διότι κανείς δεν έχει κάνει ειδικό συμβόλαιο με το Θεό και δεν ξέρει τι του ξημερώνει πάνω σε αυτά τα θέματα, και μπορεί πολύ απλά αύριο να βρεθεί και να είναι στη θέση που εσείς είστε σήμερα και ζείτε αυτό το δράμα και κάνετε αυτό τον αγώνα, και το οποίο, ο οποίος είναι ζηλευτός και ανιδιοτελής, με μοναδικό φόβο μήπως φύγετε μία μέρα από τη ζωή και τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Με αυτό θέλω να κλείσουμε, κυρία Ράικου, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία αύριο στα εγγένεια στις 11 το πρωί. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Θα είναι τιμή και χαρά για μας και για τα παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κανένας δεν έχει κάνει ειδικό συμβόλαιο με το Θεό και κανένας δεν ξέρει τι του ξημερώνει, και είναι καιρός να δείξουμε ευαισθησίες που άπτονται αυτής της λογικής που μόλις προηγουμένως εδώ μιλήσαμε με την κυρία Αθηνά Ράικου. Να πω ότι σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στην πόλη μας στη Θήβα, στο Συνεδριακό Κέντρο, με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών. Είναι στις 6.30 το απόγευμα, έχει να κάνει με το θέμα της μεταδοτικές ασθένειες και η αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Χαιρετισμό θα απευθύνει εκεί η κυρία Φιλιο Πρωτόπαπα, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών. Προβληματισμοί για την εμβολιαστική κάλυψη και τα νεότερα δεδομένα που υπάρχουν θα τα αναλύσει η κυρία Αναστασία Μπαρμπούνη. Είναι παιδίατρος, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, επιμελήτρια σχολής δημόσιας υγείας. Για τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από την υπατήτιδα και τα νεότερα δεδομένα που υπάρχουν θα αναλυθούν από τον κύριο Ιωάννη Ελευσινιώτη, επίκουρο καθηγητή παθολογίας στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Αναναργύρων. Σήμερα λοιπόν, 28 Τρίτου, στο Συνεδριακό Κέντρο Θηβών, στην αίθουσα Αλέξανδρος Σκοφίνης, στις 6.30 το απόγευμα. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Είπαμε, σήμερα έχουμε γενέθλια, κλείνουμε ένα χρόνο αυτής της εκπομπής εδώ στο Ράδιο Θήβα, κάθε Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12, της εκπομπής Ενεργός Πολίτης που επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηδούρος. Να είστε καλά, ευχαριστώ, τα λέμε το άλλο Σάββατο στις 10 το πρωί. Να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και ελπίζουμε το άλλο Σαββάτο να είναι και καλύτερος ο καιρός. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Fashion business.